ένταση. Λοιπόν, γιατί κύριε Υποδειγματικά Δήμαρχε... δεν μίλησα, άρα μπορώ να πω κάτι. Είναι ο κύριος Ντανακόπουλος. Υποδειγματικά το αντιμετώπισε η εκπομπή. Έχω έτσι για την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο. Ελάτε, πείτε μου. Ένα λεπτό, εμείς να σου πω το εξής. Ναι. Δεν έχουμε ένα πρόβλημα με το θίασο αυτό. Έχουμε πρόβλημα με την νομιμότητα και την κοινωνική κανονικότητα. Δηλαδή. Δεν έχετε άλλη άποψη. Εγώ έχω άλλη άποψη. Έτσι. Πείτε μας τι εννοείτε. Τι θα κάνω τώρα συζήτηση φιλοσοφική. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορώ εγώ να αγκομιάζω. Ούτε εγώ κάνω φιλοσοφική συζήτηση εδώ, κύριε Ντανακόπουλε. Πρωινή εκπομπή είναι. Μισό λεπτό. Να πω αυτό με βγάλω. Μην αρχίζω τα ίδια. Λοιπόν, βγαίνει ο προσκεκλημένο να πει κάτι. Λέω λοιπόν ότι εμείς ήδη στείλαμε στον εισαγγελέα και στην αστυνομία ότι αυτές οι παραστάσεις είναι κατά παράνομο τρόπο, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον κύριο Μικελόπουλο, όπως έχει δικαίωμα από το άρθρο 6 του καταστατικού του, ανακάλεσε την άδεια που είχε δώσει. Δεν έχουν αποστείλει. Ωραία, μην ξέρετε τα ίδια. Τα είπαμε και χθες, κύριε Ντανακόπουλε. Η παράσταση έγινε χθες. Και βλέπουμε και φωτογραφίες. Σας λέω γιατί σας είπα ότι δεν έγινε. Σας είπα για ποιες συνθήκες γίνεται η παράσταση. Υπάρχει στο θέατρο κατάληψη και κάνουν μόνοι τους παράσταση. Εμείς τώρα τους κάνουμε ήρωες, να στείλουμε τα μάτια, να τους βγάλουν έξω. Έγινε ενημέρωσε τον εισαγγελέα για την εστία. Δηλαδή λέτε ότι αυτή τη στιγμή οι ηθοποιοί κάνουν κατάληψη μόνοι τους στο θέατρο. Δεν αφήνεται. Σας λέω ότι με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κύριο Μικελόπουλο που έχει ληφθεί νόμιμα και βάσει το άρθρο 6 του καταστατικού, δεν εγκρίνεται εκεί η παράσταση. Απ' την άλλη πλευρά, δεν έχουν αποστείλει ακόμα τον υπεύθυνο για την παράσταση, όπως ορίζει ο νόμος, να ορίζει έναν υπεύθυνο με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί στο θέατρο. Αύριο λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνη. Από εκεί και πέρα. Τι να συμβεί, δηλαδή, τα σκιστεί μοκετά. Τώρα τι να συμβεί, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να φύγει. Αφού είναι υποκατάληψη ο χώρο, ό,τι θέλουν μπορεί να κάνουν. Γιατί δεν στέλνετε την αστυνομία, κύριε Ντανακόπουλε, να τελειώνετε. Έχετε αυτό το δικαίωμα, δεν έχετε. Ποιο θα τη στείλει. Εσεί τη στείλετε, κύριε Ντανακόπουλε. Γεια, που τα ξέρετε όλα. Συγγνώμη να ρωτήσω. Καλέ, εσεί κάνετε την καταγγελία για κατάληψη. Ποιο τη στείλει. Προφάσει. Μισό λεπτό. Περιμένετε. Περιμένω. Μαχίες. Λοιπόν, έχουμε ειδοποιήσει την αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Πρώτον. Δεύτερον. Έτσι, τι κάνει η αστυνομία. Ακούστε εδώ τώρα. Είναι δικό μου, έτσι. Δεν είναι το κράτος, δεν είναι η αυτοδιοίκηση. Υπάρχει κράτος, υπάρχουν θεσμοί. Υπάρχει έτσι. Ωραία, έτσι. Το βλέπουμε. Εντάξει, λοιπόν, τι να κάνουμε. Το κράτος τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, βαστείλει την αστυνομία στην Ηλία. Εννοεί για ως νόμους και δομές. Α, μάλιστα. Να κάνατε αβάντα στον κύριο Χαϊκάλη να ακούσετε πράγματα. Να τελειώνουμε κάπου. Καμία αβάντα δεν κάνουμε στον κύριο Χαϊκάλη. Τι σχέση έχει ο κύριος Χαϊκάλης, ενώ λέτε ότι το θέατρο είναι υποκατάληψη. Εσείς το γυρνάτε στον κύριο Χαϊκάλη. Εσείς το γυρίσατε τώρα στον κύριο. Μα δεν αφήνατε να ακουστεί άλλη άποψη. Ευτυχώς, κύριε Ντανακόπουλε, που ξέρετε μόνο εσείς. Άκουσε με, λέτε, βγαίνατε. Από την ώρα που βγήκατε, κύριε Ντανακόπουλε, δεν έχετε σταματήσει γλώσσα, σας πάει ροδάνι. Ακούστε. Άκουσε τον Αχρησλά. Τεράτωδη ψέματα από το την πρώτη στιγμή. Βεβαίως. Μου είπατε ότι το είμαι φίλο, ότι τον κάλεσα εγώ. Κάτι ιστορίες περίεργες. Ποιο τα είπα αυτά. Όλα είπα αυτά. Τι λέτε, Άλεκ, που βλέπατε. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι τον κάλεσα. Κυρία Ντανακόπουλε, ποιο κανάλι βλέπετε. Ποιο κανάλι βλέπουμε. Ναι. Δεν ξέρω, είμαι στον δρόμο. Δεν ξέρετε με ποιους μιλάτε. Με ποιον μιλάω. Α, γεια σας, είμαι η Κατερίνα Καινούργιο, με έχετε δει ποτέ. Το 2021 μίλησα με την κυρία εκεί πέρα που με κάλεσε στο κανάλι. Δεν με ξέρετε εμένα. Δεν σας βλέπω σας τώρα, σας ακούω. Με ξέρετε όμως. Τι να σας ξέρω. Η Κατερίνα Καινούργιο, με έχετε δει ποτέ. Χθες δεν μιλήσα μαζί. Α, με ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν, άρα ξέρετε με ποιον μιλάτε. Στον Αλφα είμαι. Εμείς, ποια είναι. Από την πρώτη στιγμή που βγήκε το θέμα αυτό, κάνετε. Ναι, απλά εμείς αυτά που λέτε δεν τα έχουμε πει ποτέ. Ακριβώς αυτό κάνετε. Όχι μόνο με μένα και με τον κύριο Μικελόπουλο που τον βγάλατε κτλ. Και τώρα γιατί δεν παίρνετε μια απευθύνη στάση στα θέματα, λοιπόν. Σας λέω λοιπόν. Είπαμε εμείς ποτέ ότι εσείς καλέσατε τον κύριο Χαϊκάλη να παίξει. Το είπαμε εμείς. Όχι, άλλο είπατε χθες. Τι γιατρός είστε. Το είπατε χθες ότι είναι φίλος μου, ότι τον κάλεσα στην κοπέλα. Δεν είπαμε εμείς αυτά. Ο κύριος Μικελόπουλος παραιτήθηκε και έγραψε στην ανάρτησή του για τη φωτογραφία. Αυτά είναι τερατώδη ψέματα. Άρα είναι ψεύτης ο κύριος Μικελόπουλος. Μπορεί να είπε ψέματα, αν σας τα πει. Ορίστε, εμείς φταίμε. Για πείτε μας εσείς την αλήθεια. Σας έδειξα χθες ότι υπάρχει μια πίτα της Φιλαρμονικής. Ωραία. Ο πρόεδρος μας κάλεσε. Μα χαρά τα είπατε. Ο κύριος Μικελόπουλος παραιτήθηκε και τον στηρίζατε χθες. Δεν τα λέτε ψέματα, ότι ψέματα σας δεν τα λέτε. Εμείς δεν τα δίδουμε κάτι. Μια φωτογραφία βλέπουμε με εσάς. Υπάρχει ανάγκη. Και σας στήριξα, Γιάννη, σας στήριξα κιόλας, κύριε Ντανακόπουλε, και είπα ότι σιγά μια φωτογραφία.
αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η τεχνική, ακούστε εδώ, το να μην αφήνω τον άλλο να μιλήσει, δεν σα τιμά πρώτα-πρώτα. Τι γιατρό είστε. Η τεχνική αυτή. Χρήστα, θα το χειριστώ εγώ. Τι γιατρό είστε. Δεν αφήνετε να ακούσετε. Όχι, δεν αφήνετε να ακούσετε. Τι γιατρό είστε. Καρδιολόγο. Πολύ ωραία. Ψυχολογία. Λοιπόν, ακούστε να σα πω. Έχω κάνει και ψυχολογία, γι' αυτό σα το λέω. Λοιπόν, δεν αφήνετε. Έχετε μεταπτυχιακό. Έλα, ρε Χρήστα, σα το χειριστώ εγώ. Ακούσετε λίγο για να μην ακουστεί. Αυτό θα κάνετε. Τώρα θα έχετε διαφήμιση, να μην ακουστεί η αλήθεια. Σας λέω λοιπόν ότι χθες δείξατε μια φωτογραφία σε μια πίτα που κόψε ο Δήμος, ήγουνε φίλος μου που καϊκάλης και τον είχα καλέσει. Τερατώδες ψέμα. Δεν υπάρχει κάτι γύρω από αυτό αλήθες. Δεν υπάρχει κάτι. Σας το ξαναπώ, κύριε Ντονακόπουλε, αν θυμάστε εγώ, η Κατερίνα, η καινούργια, μια ξανθιά κοπέλα που βγαίνει στον Αλφα, με το που έπαιξε το η φωτογραφία και βγήκε. Δεν μου τα λέγατε αυτά. Σας είπα ότι. Λογικό να έχετε βγάλει μια φωτογραφία, καθόλου κατακριτέο δεν το θεωρώ. Και δεν έχετε καμία μπλοκή, τίποτα δεν. Σας λέει ο ίδιος που τον καλεί, δεν το πιστεύετε. Ο κύριος Μικελόπουλος είπε χθες. Εσείς τον στηρίζατε χθες. Εγώ δεν τον στήριξα. Ότι σας δίνει εσάς το κάνετε εκπομπή, δηλαδή αυτό μου λέτε. Χωρίς να διασταυρώνετε. Τι λέει, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα δυσκατάληψη. Γιάννη. Ρεπορτάζ κάνετε. Αν κάποιο κάτι το βγάζει στον αέρα. Πάμε στα της κατάληψη. Να μιλήσουμε ξεκάθαρα τώρα. Πάμε στα της. Εγώ αυτό που έχω να σας πω για να την πέρα από σαν Υπουργείο τώρα. Ακούστε εδώ και δεν είναι πολύ σοβαρά. Να με πιάνει η καρδιά μου και να ήμουν σε εσάς. Ακούστε, ναι, έχω σώσει πολύ κόσμο γι' αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα είστε καλός γιατρός. Χρειάζομαι τη δικιά σας κριτική. Είμαι σίγουρη ότι θα είστε, δεν σας κάνω κριτική. Για καλό το είπα. Κριτήριο τώρα, όταν σας έγινε κάποιο στην εκπομπή να κάνετε επίθεση. Τι λέτε, κύριε Αντωνακόπουλε, είμαι σίγουρη ότι θα είστε καλός γιατρός. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν σας βγαίνει το θέμα, παιδιά. Δεν σας βγαίνει το θέμα, η κοινωνία είναι όλη. Γιατρέ μου, άλλα ακούτε. Σοβαρά. Άλλα ακούτε από αυτά που γιατί είστε αγανακτισμένος, άλλα πράγματα λέμε. Αγανακτισμένος με την προκλητική συμπεριφορά. Ποια είναι η προκλητική, εμείς δεν είπαμε. Η δικιά μας. Δεν είναι όλα πολιτική, κύριε Αντωνακόπουλε. Κάτι θέλει να πει ο Αντρέας, παιδιά. Ο Αντρέας ο Μικρούτσικος, τον ξέρετε, κύριε Αντωνακόπουλε, τον Αντρέα. Τον ξέρετε τον Αντρέα. Το ξέρει την Αντρέα. Δεν χρειάζεται να ξέρει. Δεν σε ενδιαφέρει ο Αντρέας. Ωραία, κάτι θέλει να σου πει. Κύριε Αντωνακόπουλε. Σας λέω. Κύριε Αντωνακόπουλε, έχω τρόπο να λυθεί το πρόβλημα. Ακούστε λίγο. Έχω τρόπο να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο Παύλος Χαϊκάλης. Επειδή είστε εκπληκτικός κωμικός και είναι της μόδας στην πολιτική, παίχτε με το θίασο και όλα θα λυθούν. Τελεία. Και όχι παράγραφο. Και παράγραφο. Μα δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό, Άνιε. Α, μπράβο, παίξε, ρε Ζελένσκι. Άλλα θέματα κρίνονται αυτόν τον καιρό. Άλλα θέματα κρίνονται στη χώρα. Και δεν νομίζω ότι είχε εμπάθεια κανείς με κανέναν άνθρωπο να τον χρεώνει τέτοια πράγματα όπως του συγκεκριμένου. Πιάρα. Αυτό κάνατε εσύ. Πιάρα, τι τον θέλει τον Μπαχαϊκάλη. Να παίξει. Θα λυθούν όλα τα πράγματα. Μα έχετε πει το βασικότερο. Εμείς έχουμε ακούσει ότι υπάρχει μία σύμβαση παραχώρηση του θεάτρου. Και τώρα μα λέτε. Ένα λεπτό να μα απαντήσετε όμως. Να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, αν μου επιτρέπετε. Έχει γενέθλια. Να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Εμείς αυτό που ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σύμβαση παραχώρηση του θεάτρου. Τώρα μας. Πώς έχετε δώσει το θέατρο, πάτε σκύλια, λέστε, γίνεται. Παράνομα δηλαδή. Παράνομα. Όχι, όχι. Παράνομα το δώσατε το θέατρο. Χρυσλά. Παιδιά δεν υπάρχει. Τι εννοείται δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση. Εξηγήστε το μας λίγο. Να παίξει το ρόλο του Χαϊκάλη. Είναι κωμικός. Να τα πείτε μόνοι σας. Όχι, απαντήστε μας. Να μας απαντήσετε σε αυτά που σας ρωτάμε. Ωραία, για να ολοκληρώσουμε. Ψυχολόγος, γιατρός, κωμικός. Είναι δημοκρατικό αυτό. Στην πρώτη κουβέντα που λέω, πέστε το όλοι πάνω. Είναι δημοκρατικό να μην ακουστεί η αλήθεια. Ωραία, απαντήστε μα. Έγινε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα δεν λέτε τίποτα, κύριε Δήμαρχε, τόση ώρα, γιατρέ μου. Επαναλαμβάνετε συνέχεια το ίδιο. Δημαρχείο πήρε. Αφήνω. Αφήνω. Δημοκρατία. Άντρο. Δεν έχετε μάθει να συζητάτε. Δεν έχετε μάθει. Πρώτον. Σα αφήνω. Μα αφήσω λοιπόν να ολοκληρώσω. Ελήφθη μια απόφαση, η οποία όμω έπρεπε από τη μεριά του για να υλοποιηθεί να αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου υπεύθυνου πορείου για τη φύλαξη του θεάτρου. Γραφειοκρατία. Αλλά ο αρμόδιος μας λείπει. Ακούστε. Ναι. Θα αφήσω να απαντήσω. Λοιπόν, είστε τρεις και μιλάτε όλοι μαζί και είμαι μόνος. Μόνοι μου μιλάω. Λοιπόν, όχι, δεν μιλάτε. Τρεις-τέσσερις μιλάτε στον μικρό. Τώρα μιλάω μόνοι μου. Τώρα ναι, εντάξει, άκουσε λοιπόν. Δεύτερον, άρα λοιπόν με ευθύνη δικιά του δεν υπάρχει ο υπεύθυνος όπως ο νόμος ορίζει. Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο από τον κύριο Μικελόπουλο πήρε απόφαση σχεδόν ομόφωνη 10 στους 11 να ανακληθεί η άδεια αυτή. Παραχώρηση του θεάτρου, διότι υπήρχαν έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία που ακόμα και υπάρχουν. Και ακόμα υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης και στα site και στα social media. Αυτό λοιπόν. Στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Ωραία, πάμε λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Άρα, αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα από τη μεριά τους να κάνουν κατάληψη στον χώρο.
και τελούν σε παρανομία. Ωραία, αλλά μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Τονακόπουλε, γιατί δεν πάτε λοιπόν να τους πείτε γεια σας, φύγετε εφόσον έχετε κάνει κατάληψη. Ακούστε εδώ, αυτή τη φορά η αυτοδικία απαγορεύεται. Αυτά ανήκουν σε απολύτιστες χώρες. Εμείς λοιπόν έχουμε δικαιώσει. Ποια αυτοδικία εφόσον έχουν κάνει παράνομη κατάληψη. Άμα κάνεις κατάληψη σε δημόσιο κτίριο, υπάρχει αστυνομία και τους διώχνει. Ποια αυτοδικία. Είναι διαφορές σας. Με αυτοδικία δεν πειράζει. Θα πάω να κάνουν κοκορομαχίες για να γράφετε εσείς δηλαδή. Παιδιά, όχι κοκορομαχία. Με αστυνομία θα πάτε και θα πείτε. Κύριε Κατσά, λοιπόν έχουμε τον κύριο Κατσά που είναι ο δικηγόρος των ηθοποιών σας. Ακούμε, κύριε Κατσά. Φεύγω τώρα να κύριε Κατσά, τι συμβαίνει. Μ' ακούτε. Εγώ πρέπει να πάω να δω έναν υπουργό τώρα. Μ' ακούτε. Ναι, σε ακούμε. Γεια στον υπουργό. Μην μιλάτε όλοι, παιδιά. Αφήστε με λίγο. Όχι, εγώ δεν μπορώ να είμαι άλλο μαζί σας. Έχουμε και σοβαρότερες δουλειές να κάνουμε. Έτσι. Αυτό το λέω. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα σας. Πάτε στο ιατρείο. Να είστε καλά. Καλημέρα.